θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Δημοσθένη Μπούρο, καθηγητής, ομότιμος καθηγητής πνευμονολογίας στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα από Ηράκλειο. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Ξεκινώντας τη συζήτησή μας, θέλω να σας ρωτήσω αν μπορεί να χαρακτηριστεί ως κύριο χαρακτηριστικό της πανδημίας η υπερμετάδοση του ιού. Αυτό είναι γεγονός ότι ο ιός κατά κάποιο τρόπο έχει μεταλλαχθεί έτσι ώστε να μεταδίδεται πιο εύκολα, αλλά και να είναι λιγότερο θανατηφόρος. Διότι αν ήταν το πρώτο κύμα θα είχαμε πολύ περισσότερα θύματα. Ωστόσο όμως θα πρέπει για να επανέλθουμε κάποτε στην κανονικότητα να εφαρμόσουμε αυτά τα οποία κατά κόρον έχουμε πει και αυτό που χθες είπε ο Τζο Μπάιντεν, ο νέος πρόεδρος της Αμερικής, τον άκουγα λέει στην τηλεόραση ότι χρειάζεται public mass education που θα πει μαζική εκπαίδευση του πληθυσμού γύρω από τα θέματα του κορονοϊού. Η Αμερική όπως και η Αγγλία και άλλες προηγμένες χώρες είναι από τις τελευταίες που αποδέχονται και έχουν εφαρμόσει τα επιστημονικά μέτρα. Τα μέτρα αυτά είναι συγκεκριμένα και απλά κατά το Fauci, το γνωστό μας Fauci, που θα πει μάσκα παντού, που θα πει τα χέρια μας τα πλένουμε και τα πλημένουμε, θα πει απόσταση, θα πει όχι παραμονή σε κλειστούς χώρους ή δυνατόν, θα πει καλό αερισμό των χώρων όπου μένουμε. Είμαστε έτσι, καλοί αποδέκτες, κύριε καθηγητά, αυτής της εκπαίδευσης εδώ σε πανελλαδικό επίπεδο, τι πιστεύετε? Κοιτάξτε, είδα μία δημοσκόπηση, δεν ξέρω αν είναι σωστή, αν είναι Radio Arvilla, που λέει ότι αρνητές του κορονοϊού μετά την Ιγυρία είναι οι Έλληνες. Πιστεύω να είναι λάθος αυτό, να είναι fake news. Διότι αν είναι έτσι δεν είμαστε καθόλου καλά, όπως αντιλαμβάνεστε. Και γι' αυτό θα θρηνήσουμε περισσότερα θύματα εάν συνεχίσουμε να μην εφαρμόζουμε τα μέτρα. Και είδαμε και στην Κρήτη που αρχίζουν να ανεβαίνουν και εκεί τα θύματα, βέβαια, κάτι βέβαια. Που ήταν πολύ λιγότερα, διότι αν αρχίσουν να γίνονται οι οικογενειακές συγκεντρώσεις, οι πανηγυρισμοί, όπως ακούω τελευταία, αποτέλεσμα είναι να γεμίσει το νοσοκομείο και να βρεθούν στην εντατική άνθρωποι που ξέρω κάτι τέτοιες περιπτώσεις. Κύριε καθηγητά, λοιπόν, προσοχή. Το μοντέλο που έχει υιοθετηθεί στη χώρα μας σας βρίσκει σύμφωνο lockdown, δεύτερο lockdown, μέσα στις μετακινήσεις και κάποιες επιχειρήσεις ανοιχτές? Κοιτάξτε, αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Lockdown εφαρμόζουν αρκετές χώρες, αλλά πριν φτάσουμε στο lockdown θα πρέπει να υπάρχουν στοχευμένα μέτρα. Τι θα πει? Θα πει μέσα μαζικής μεταφοράς, περισσότερα τεστ. Τεστ δεν μπορεί να περιμένουμε να ψάχνουμε και να παρακαλάμε να κάνουμε ένα τεστ. Τεστ θα πρέπει να κάνουν στοχευμένα όλοι εμείς οι υγειονομικοί που ερχόμαστε κάθε μέρα με αυτό το ιό. Ηλικιωμένα άτομα. Άτομα τα οποία είναι χρονίως πάσχοντα. Και άλλες τέτοιες ομάδες κλειστών πληθυσμών, φυλακές, κέντρα συγκέντρωσης κτλ. Θα πρέπει και τα τεστ να είναι τακτικά και με πρόγραμμα και με συνέχεια. Αν αυτό δεν το κάνουμε, δεν μπορούμε εγκαίρως να βρούμε τους πάσχοντες και κυρίως αυτούς που είναι ασυμπτωματικοί και είναι και υπερμεταδότες. Αυτοί γεμίζουν τον πληθυσμό. Μάλιστα. Είδαμε στη Βόρεια Ελλάδα τι γίνεται και δεν ξέρουμε, επειδή ο χειμώνας είναι μπροστά, πού θα καταλήξουμε. Άρα, λοιπόν, στοχευμένα μέτρα με τεστ, τεστ, τεστ. Τελεία. Ενώ η κατάσταση κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών ήταν κατά κάποιο τρόπο διαχειρίσιμη, από Σεπτέμβρη και μετά ξέφυγε το θέμα, ξέφυγε η κατάσταση και είχαμε μια σταδιακά ανωδική τάση του αριθμού των κρουσμάτων. Τι έφταξε? Κοιτάξτε, ήταν αναμενόμενο ότι μετά το καλοκαίρι θα ερχόταν ο χειμώνας και ένα δεύτερο κύμα. Αυτό ήταν προβλέψιμο. Το θέμα είναι πού ξέφυγε και εκεί πρέπει, πριν κάθε μέρα ακούμε τα πόσα τεστ ήταν θετικά, θα πρέπει αυτοί που είναι θετικοί, ποια ήταν η συμπεριφορά τους, πώς μολύνθηκαν και πού πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας. Εάν αυτό είναι φοιτητικές εστίες, θα πάμε και θα μιλήσουμε με τα παιδιά, θα κάνουμε περισσότερα τεστ. Εάν είναι τα μέσα μεταφοράς, θα πρέπει να λάβουμε αντίστοιχα μέτρα. Δεν είναι αρκετό να μετράμε μόνο αριθμούς νοσηλευμένων, θανάτων,
και πόσοι μολύθηκαν ανάλογα με τα τεστ που κάνουμε. Χρειάζεται περισσότερα τεστ, στοχευμένα μέτρα. Αλλιώς θα πηγαίνουμε από lockdown σε lockdown. Είστε αισιόδοξος. Όταν θα τελειώσει κάποτε, θα έρθει κάποιο άλλο αν συνεχίσουμε την ίδια λογική. Είστε αισιόδοξος μετά το πέρας του δεύτερου lockdown ότι πιθανότατα να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα, θετικά δεδομένα? Κοιτάξτε, το ότι θα μειωθούν, θα μειωθούν. Είμαστε ακόμα στην αρχή. Το θέμα είναι το πόσο θα μειωθούν. Να προλάβουμε να μειωθούν αρκετά, ούτως ώστε και με τα καλά νέα που έχουμε με τα εμβόλια, τα οποία θα έρθουν από τον επόμενο χρόνο, να μπορέσουμε να περιορίσουμε αυτό το φαινόμενο και από την άνοιξη και μετά να είμαστε κάπως πιο αισιόδοξοι. Είχαμε σήμερα μια συγκεκριμένη εξέλιξη, καθώς Pfizer και BioNTech καταθέτουν αίτηση επίγουσας αδειοδότησης για το εμβόλιο τους. Είναι μια, κύριε καθηγητά, είναι μια θετική εξέλιξη? Πολύ καλή, και πολλοί ρωτάνε πότε θα έρθει και αν θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε. Ούτε οι πρώτοι θα είμαστε, ούτε και τελευταίοι. Θα εφαρμόσουμε το κλασικό, πολύ μπροστά, μην προχωράς και πίσω, μην απομένεις. Δηλαδή θα δούμε την ευρεία εφαρμογή, πιστεύουμε ότι θα έχουμε επαρκή αριθμό εμβολίων και θα το κάνουμε με πρόγραμμα, λογικά, με τους ευπαθείς ομάδες, με τους στρατιώτες της πρώτης γραμμής. Ήδη μην ξεχνάμε, την προηγούμενη εβδομάδα χάσαμε 2 νέους γιατρούς, χάσαμε και νοσηλεύτρια. Και αυτό, με την ανεύθυνη συμπεριφορά ορισμένων, θα χάσουμε κι άλλους. Και ήδη έχουν μολυνθεί και είναι πάρα πολλοί που είναι σε περιορισμό κατοίκων, γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό. Χρειάζεται, θέλω να πω, κάποια υπεύθυνη στάση από όλους μας. Εάν δεν το κάνουμε αυτό και συμπεριφερόμαστε ανεύθυνα, θα χάσουμε και τον εαυτό μας πιθανόν, ή αν δεν το πιστεύουμε, θα χάσουμε συγγενείς μας, θα χάσουμε άλλους ανθρώπους, οι οποίοι τους χρειαζόμαστε. Κύριε καθηγητά, χρειάζεται με άλλα λόγια ανεύθυνη συμπεριφορά. Κύριε καθηγητά, ναι. Πότε βλέπετε τους πρώτους εμβολιασμούς σε πανελλαδικό επίπεδο? Αυτό που υπολογίζεται θα είναι μέσα στον Ιανουάριο, πιστεύω. Τώρα είναι αρχή ή τέλος, θα το δούμε και πώς θα είναι η παραγωγή και η διαθεσιμότητα. Το καλό είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εξασφαλίσει για τα κράτη-μέλη ποσότητες εμβολίων. Οπότε έχουμε 2 που έχουν προχωρήσει, σε λίγο θα έχουμε και άλλα τόσα και περισσότερα. Και το ποιο θα είναι το πιο καλό θα το δούμε, δεν το ξέρουμε αυτή την ώρα. Έτσι ξέρουμε το πώς χρειάζεται κατάψυξη το πρώτο εμβόλιο που βγει και τα επόμενα που θα έρθουν ίσως να είναι κάτι πιο απλό και να μπορεί να το έχουμε και στο φαρμακείο. Βέβαια, αυτή την περίοδο επικρατεί και μία σύγχυση στις τάξεις των πολιτών, καθώς ένα φτέρνισμα να έχουμε, λίγο κρυάδες να έχουμε, πηγαίνει ο νους μας στο κακό και εμείς ξεχνάμε ότι περνάμε και μία περίοδο γρίπης, έτσι δεν είναι, στο αρχικό στάδιο. Είναι η εποχή των κοινών κρυολογημάτων. Ναι. Είναι και φθινόπωρο που είναι και οι αλλεργίες που κανείς φθαρνίζεται γιατί έχει αλλεργική ρινίτιδα. Είναι και η γρίπη και είναι και ο κορονοϊός. Επομένως έχουμε 4 πράγματα μπροστά μας που πρέπει να κάνουμε διαφορική διάγνωση, να ξέρουμε αυτός το φθάρνισμα είναι λόγω αλλεργίας. Είναι ένα κοινό κρυολόγημα που σε 3-4 μέρες θα ξεκουραστούμε λίγο και θα γίνει καλά, ή αν είναι κάποια γρίπη, η οποία γρίπη είναι, δεν διαφέρει και πολύ στα συμπτώματα από τον κορονοϊό. Ο κορονοϊός είναι και ο ένας και ο άλλος. Είναι βαριές πολλές φορές και οι περιπτώσεις της γρίπης. Εμβόλιο, μην ξεχνάμε, πρέπει ήδη να το έχουν κάνει οι ευπαθείς ομάδες, οι ομάδες της πρώτης γραμμής, και αν χρειαστεί και δεύτερο εμβόλιο σε συγκεκριμένες ομάδες μέσα στον Ιανουάριο. Θα πρέπει να περιμένουμε 2-3 μέρες να υποχωρήσουν αυτά τα ήπια συμπτώματα, ή θα πρέπει να απευθυνθούμε από την πρώτη στιγμή στον γιατρό μας? Κοιτάξτε, πάντα έχουμε μία επαφή με τον γιατρό μας. Δεν καθόμαστε στο σπίτι περιμένοντας να αισθανθούμε βαριά για να επικοινωνήσουμε και να πάμε στο νοσοκομείο. Ο κορονοϊός έχει το χαρακτηριστικό ότι σε 5 μέρες κατά μέσο όρο, μια εβδομάδα, μπορεί να σε πάει από τότε που θα μολυνθείς, μπορεί να σε πάει στο νοσοκομείο και σε 3-4 μέρες να είσαι και στην εντατική. Όποιος πάει στην εντατική ξέρει τι σημαίνει αυτό. Δεν θα τον ξαναδούν πιθανόν όσοι χάσουν τη ζωή τους, δεν θα ξαναδεί τους συγγενείς. Τέλος. Και θα φτύει με περίεργο τρόπο. Άρα χρειάζεται
χρειάζεται προσοχή στα μέτρα, το ξαναλέμε. Να σταματήσουμε να λέμε ότι ο κορονοϊός δεν υπάρχει, να σταματήσουμε να λέμε ότι είναι σενάρια τέτοιο κονσπίραση και υπάρχει και μην ξεχνάμε το αντιεμβολιαστικό κίνημα που λέει εγώ δεν θα το κάνω. Αν και βέβαια αυτοί που επιθυμούν φέτος να εμβολιαστούν για τη γρήπη, ο αριθμός τους έχει αυξηθεί. Μάλλον έχουν κινητοποιηθεί. Μάλλον εγώ συμμορφώθηκαν, γιατρέ, αν μου επιτρέπετε τον όρο. Φοβήθηκαν όλοι τώρα, τρέχουν στα φαρμακεία. Τρέχουν όλοι. Ψάχνουμε να βρούμε εμβόλιο. Και ξέρετε, ακούγεται ότι και οι αρνητές της μάσκας, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι αυτοί οι οποίοι τρέχουν και φοβούνται πρώτοι. Ακριβώς, διότι είδανε τον εαυτό τους να νοσεί βαριά, είδαν συγγενείς να πηγαίνουν στο νοσοκομείο και να κινδυνεύει η ζωή τους. Επομένως, σας προσέχουν πολύ. Το ανεύθυνο σε θέματα τέτοια σοβαρά δεν γίνεται. Είδαμε ιεράρχες στο νοσοκομείο. Βέβαια. Είδαμε αρχιεπισκόπους. Έτσι, ο Πατριάρχης είπε: δεν κινδυνεύει η πίστη, αλλά η πιστή. Αυτό πρέπει να καταλάβουν τι σημαίνει. Κύριε... Θα γίνει αν δεν πας στην εκκλησία, αν δεν κοινωνίζεις αλλόθρησκος, αλλά κινδυνεύεις να χάσεις τη ζωή σου. Στις συγκεντρώσεις, μακριά. Μάλιστα. Τα βασικά, τα απλά μέτρα φτάνουν. Κύριε Καθηγητά, να σας ευχαριστήσω πολύ. Χαρά και τιμή μας.